Καλησπέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου του 2020, είναι το βραδινό μας vlog, είναι ένα σύντομο vlog, θεωρητικό αλλά νομίζω χρήσιμο και απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που είχε στείλει το mail. Ξεκάθαρες σχέσεις λέει ο τίτλος, όχι άλλα σκοτσέζικα ντους. Κυρία Θέκλα μου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να κάνεις ένα θεωρητικό vlog και να μας πεις πώς αντιδρούμε σε ανθρώπους που έχουν συμπεριφορά σκοτσέζικο ντους, είτε ερωτικά είτε φιλικά. Δεν είμαι και πλέον ειδική για να πω τι είναι το σκοτσέζικο ντους. Νομίζω είναι αυτό που κάνουν οι σκοτσέζοι. Σίγουρα οι σκοτσέζοι το κάνουν για να ονομάζει σκοτσέζικο ντους. Που σημαίνει μπαίνεις στο ντους και βάζεις μια φορά κρύο, μια ζεστό, μια κρύο, ένα ζεστό. Νομίζω, μια φορά ζεστό. Ένα αλλαγή. Εγώ δεν κάνω τέτοια πειράματα. Εγώ είμαι με κανονικό νερό, λουζούμε. Θερμοκρασία σώματος, αλλά έχει που το κάνω. Και όταν λέει φίλη συμπεριφορά σκοτσέζικο ντους, φαντάζομαι εννοεί μια στο κρύο, μια στη ζέστη. Δηλαδή, μια να είναι πολύ θερμός ο άλλος μαζί σου, πολύ εκδηλωτικός, πολύ φιλικός, πολύ αγαπητικός, και την άλλη να είναι ψυχρός και απόμακρος, κρύος. Και άντε, κυρία Θέκλα μου, το ερωτικό το ζυγίζεις και λες αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, αντίο. Το φιλικό. Κορί, κάνε search στο κανάλι μας δύο βίντεο. Το ένα είναι χωρίζεις από μια φιλία, πώς χωρίζεις από μια φιλία, και η φιλία ένας πλατωνικός έρωτας. Είναι δύο βίντεο. Νομίζω ότι η φιλία ως ένας πλατωνικός έρωτας το είχαμε κάνει μαζί με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο στο πρωτοσέλιδο, και το άλλο πώς χωρίζεις από μια φιλία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην εκπομπή Εσόψυχα το podcast με τη Βάσο τη Μελιγκάρη στο ΡΙΚ. Ψάξε να τα δεις. Ποιος σου είπε ότι δεν χωρίζεις και από μια φιλία? Και από μια φιλία μπορείς να χωρίσεις. Και από μια φιλία δικαιούσε να χωρίσεις. Τόσο όσο δικαιούσε να χωρίσει από μια σχέση. Με τέτοια συμπεριφορά ένας φίλος, η οποία συμπεριφορά σε πληγώνει, αυτό στα κρύα, βέβαια στα κρύα σε πληγώνει, στα ζεστά θα σε πληγώνει, και στα ζεστά παίρνεις αγάπη, ενδιαφέρον κτλ. Και εννοείται πως το έχεις συζητήσει, αλλά πάλι δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν το σκοτσέζικο ντους κάνει καλό στο σώμα. Μπορεί και να κάνει, στην καλή κυκλοφορία του αίματος ίσως. Είμαι σίγουρη πως έχει κόσμο εδώ στο κανάλι που ξέρει και θα μας γράψει από κάτω, θα μας βάλει και links και θα μας ενημερώσει για το σκοτσέζικο ντους, το κυριολεκτικό. Το μεταφορικό σκοτσέζικο ντους όμως σου σπάει τα νεύρα, σε διαλύει, σου προκαλεί ψυχολογικά θέματα. Νομίζω δηλαδή, έτσι νιώθω δηλαδή, έτσι πιστεύω δηλαδή, έτσι βλέπω και από την επιστολή της φίλης που μου έχει στείλει. Για σκεφτείτε. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που τον έχεις γιο-γιο? Μια άλλη φράση είναι το γιο-γιο. Μια έρχεσαι κοντά του, της λες φίλη μου αγαπημένη, φίλε μου, καλέ μου, γλυκέ μου, χρυσέ μου, και την άλλη είσαι απόν. Και την άλλη σου μιλάει και δεν απαντάς. Και την άλλη έχεις ψυχρότητα. Είναι κακοποιητική συμπεριφορά να συμπεριφερόμαστε έτσι, είτε στον σύντροφό μας, είτε στους φίλους μας. Ή θα είσαι... Ή θα γουστάρεις έναν άνθρωπο και επειδή γουστάρεις φιλία μαζί του ή γουστάρεις σχέση μαζί του, θα κάνεις και φιλία, θα κάνεις και σχέση, εξαρτάται από την περίσταση, θα είσαι μέσα στη σχέση σου και όσου αρέσει θα είσαι και όσο γουστάρεις θα είσαι, και άμα δεν γουστάρεις πλέον θα πεις δεν γουστάρω πλέον, ξενέρωσα, το λίγουμε. Ζούμε στο 2020. Δικαιούμαστε να λήξουμε μια φιλία. Δικαιούμαστε να λήξουμε μία σχέση. Εδώ από σχέσεις αίματος παίρνουμε μεγάλα διαλύματα όταν γίνονται τοξικές προς εμάς, δηλητηριώδεις ψυχικά. Πόσο μάλλον από μια φιλία η οποία είναι η πλέον ελεύθερη έκφραση της ανθρώπινης συνδεσιμότητας. Εγώ τη φιλία τη θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί δεν είναι δεσμός αίματος, που σημαίνει ότι δεν έχει επιλέξει κάποιος άλλος για σένα να είσαι συνδεδεμένος. Θα γεννιέσαι σε μια οικογένεια, έχουν επιλέξει οι γονείς σου ότι θα γεννηθείς σε εκείνη την οικογένεια. Έχουν επιλέξει να σε γεννήσουν τέλος πάντων. Δεν θα γεννηθείς εσύ, δεν ξέρω ποιος επιλέγει. Δεν επιλέγεις να έχεις αυτά τα αδέρφια, δεν επιλέγεις αυτές τις γιαγιάδες, αυτούς τους παππούδες, αυτούς τους γονείς, αυτούς τους συγγενείς. Και είσαι αναγκασμένος τρόπον την, ειδικά όταν είσαι ανήλικος, να έρχεσαι σε επαφή και να κάνεις παρέα με ανθρώπους που μπορεί να μην ταιριάζεται. Η φιλία είναι μια τεράστια ευλογία, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε με ανθρώπους που δεν έχουμε δεσμούς αίματος, που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συνδεθούμε, να συνδεθούμε με ανθρώπους που δεν υπάρχει το ερωτικό στοιχείο, το οποίο ερωτικό στοιχείο θολώνει την κρίση μας και θολώνει και τον τρόπο που λειτουργούμε, και πολλές φορές μπορεί να μπουστάρει μια σχέση το ερωτικό στοιχείο, αλλά μπορεί
αν την μπουστάρει, να την ενισχύσει δηλαδή, αλλά μπορεί και να την αποδυναμώσει, όταν ο ένας είναι ερωτευμένος και ο άλλος δεν είναι. Η φιλία είναι ένα υπέροχο πεδίο, στο οποίο μπορούμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους που δεν μας περιορίζουν οι δεσμοί αίματος, δεν μας περιορίζει το ερωτικό κομμάτι να συνδεθούμε μαζί τους. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι ερωτική σχέση, μπορεί άλλος να είμαστε λυπιά και να πληγωθούμε και να κάνουμε και ξέρω εγώ τι. Και, είναι και, και δεν είναι και απαραίτητη επιβαλλόμενη σχέση λόγω δεσμού αίματος. Είναι ιερή η φιλία και πρέπει να την... Είναι καλή ιδέα, το λέω και για μένα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να την αντιμετωπίζουμε με την ιερότητα και το σεβασμό που της αρμόζει. Οφείλουμε να σεβόμαστε τη φιλία. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας μέσα στη φιλία και να σεβόμαστε και τους φίλους μας. Το φίλο μας, τη φίλη μας. Είναι ανθρωπιστική αξία, σπουδαία η φιλία. Είναι, τι να σας πω, ένα από τα πιο όμορφα πράγματα η φιλία. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να μπορέσει να κάνει καλούς φίλους και πραγματικούς φίλους. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στη ζωή μου να έχω φίλους. Γνωστούς είχα πάντοτε πάρα πολλούς. Φίλους όμως δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να έχω και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να έχω φίλους και έχω καταφέρει να έχω φίλους, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια ερωτική σχέση από το να κάνεις μια φιλία. Ναι, σοβαρά είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον. Γιατί στη φιλία υπάρχει η πλήρης ελευθερία, ότι επιλέγεις ελεύθερα και επιλέγει και το άλλο πρόσωπο ελεύθερα να συνδεθεί μαζί σου χωρίς να έχει κάποιο συμφέρον ερωτικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους συμφέρον. Μιλάμε για την καλή φιλία τώρα, την αγνή φιλία, την καθαρή φιλία τώρα. Και δεν είναι και υποχρεωμένος να συνδεθεί μαζί σου επειδή είσαστε συγγενείς. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Είναι ιερό πράγμα. Και είναι και η διέξοδος πολλών ανθρώπων από δύσκολες ζωές η φιλία. Γνωρίζω ανθρώπους που ζουν σε πολύ δύσκολες ζωές. Μπορεί να είναι σε μια δουλειά που να κακοπερνάνε και για λόγους οικονομικούς κλπ. Να μην μπορούν να φύγουν. Μπορεί να ζουν μια ερωτική μοναξιά ή ερωτική ερημιά, όπως έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο άλλες φορές. Μπορεί να είναι μέσα σε μια κακή συνθήκη στη ζωή τους που είναι πολύ δύσκολη, όπως ένας γάμος ο οποίος δεν είναι καλός, αλλά θέλει καιρό να διαλυθεί. Δεν ξέρω τι άλλες συνθήκες μπορεί να έχει ο καθένας και βρίσκουν διέξοδο σε ουσιαστικές ανθρώπινες συνδέσεις μέσα στις φιλίες τους. Φυσικά εδώ είναι καλή ευκαιρία να πω ότι είναι καλά να ξεκαθαρίζουμε όλες μας τις σχέσεις και να μην χρησιμοποιούμε μια σχέση ως αντίβαρο για να αντέξουμε μια άλλη. Δηλαδή αν είμαι σε έναν κακοποιητικό γάμο, θα φύγω από τον κακοποιητικό γάμο, θα πω είμαι μια χαρά, έχω τη φίλη μου με στηρίζει, έχω το φίλο μου με στηρίζει, άρα θα κάτσω να ανοιχθώ την κακοποίηση και να φτάσουμε σε σημεία όπως το χθεσινό vlog της κοπέλας που έλεγε ότι τα πρώτα δύο χρόνια της σχέσης της είχε λεκτική κακοποίηση και τα άλλα δύο είχε και σωματική κακοποίηση. Άρα σεβόμαστε τη φιλία και δεν αφήνουμε κανέναν, ούτε καν τον εαυτό μας, να μαγαρίσει το θεσμό της φιλίας που είναι ιερός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις αληθινούς φίλους. Είναι δύσκολο πράγμα. Και άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν μια στη ζέστη, μια στο κρύο, και όταν εσύ πας και εκφράζεις την αγωνία σου για αυτό που συμβαίνει, πας και εκφράζεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός ότι μια είναι ζεστός ή θερμός ο φίλος σου ή η φίλη σου μαζί μου και μαζί σου, ή μια είναι κρύος ή κρύα, και σε αγνοεί επιδεικτικά και δεν κάνει τίποτα, τότε πρέπει να σεβαστείς εσύ ο ίδιος τη φιλία, εσύ ίδια που γράφεις την επιστολή, πρέπει να σεβαστείς εσύ ίδια τον εαυτό σου και να διακόψεις αυτή τη φιλία που έχει καταντήσει κακοποιητική προς εσένα, σεβόμενη εσένα, σεβόμενη το θεσμό της φιλίας και σεβόμενη το άλλο πρόσωπο. Αν οι άλλοι άνθρωποι δεν μας σέβονται, αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα ή το άλοθη για να μην τους σεβόμαστε εμείς. Αν ζούμε μια ζωή σεβαστική, μια ζωή που να εμπεριέχει σεβασμό προς τους ανθρώπους, προς τις ανθρώπινες αξίες, προς κάθε τι ζωντανό πάνω στη γη, προς την πλάση, προς τη φύση, προς τους πάντες, έχουμε εμείς μια καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή. Αν ζούμε μια ζωή με ασέβεια προς τον εαυτό μας, ασέβεια προς τους θεσμούς, ασέβεια προς τη φιλία, ασέβεια προς τους άλλους ανθρώπους, η δική μας ζωή θα είναι μίζερη και δυστυχισμένη. Δεν μας συμφέρει, δεν είναι εξυπνό πράγμα, το έχουμε πει πολλές φορές και σε άλλα vlogs, δεν είναι εξυπνάδα η κακία. Είναι βλακώδης επιλογή η κακία. Είναι βλακώδες πράγμα να αφήνουμε να υπάρξει ασέβεια προς εμάς και προς ιερούς θεσμούς όπως είναι η φιλία. Οπότε φίλοι, εφόσον έχεις ξεκαθαρίσει στη φίλη σου, στο φίλο σου ότι σε ενοχλεί αυτό το πράγμα που είναι μια ζέστη, μια κρύο και δεν σε σέβεται και δεν σου βάζει αυτή και δεν παίρνεις τα σοβαρά το αίτημά σου και αυτό που βιώνεις, τότε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να λάβεις δράση και να σεβαστείς εσύ τον εαυτό σου και τη φιλία. Μην
Δέχεστε να καταπατούνται τα ανθρώπινα σας δικαιώματα. Μη δέχεστε η ψυχή μας που είναι πολύτιμη να αντιμετωπίζεται από τους γύρω μας σαν ένα άντε μωρέ, άντε κι αυτή. Σήμερα έχω όρεξη, θα πάω να μιλήσω με τη Μαρία για παράδειγμα. Σήμερα δεν έχουμε ποιον άλλο να βγω, θα πάρω τη Μαρία τηλέφωνο να βγούμε έξω και θα κάνουμε και τα κολλητιλίκια μας. Σήμερα έχω καλή παρέα καλύτερη κατά τη γνώμη μου ή κάνουν παρέα πιο cool άνθρωποι. Τη γράφω τη Μαρία. Στα παλιά παπούτσια το Μαρία είναι όνομα, το λέω τυχαία. Όχι, αυτό δεν είναι σεβασμός, αυτό είναι ασέβεια και μη μαγαρίζετε και μην αφήνετε να μαγαρίζετε ο ιερός θεσμός της φιλίας. Με όλη μου την αγάπη, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, εδώ θα είμαστε, δεν θα πάω πουθενά, φιλιά.